Και θα παραδώσει τον κύριο Ανδρέα Λί Κουρέτζο να τους ακούσουμε τι έχουν να δηλώσουν. Γιατί τα προβλήματα στη χώρα μας είναι μεγάλα. Η οικονομία έχει προβλήματα. Μοιραίο είναι να έχει προβλήματα και η υγεία. Και το ότι έχει προβλήματα η υγεία νομίζω ότι φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα δημοσιεύματα που φαντάζομαι ότι είναι και μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Υπηρεσιακή κυβέρνηση για 35 μέρες να έχει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα που επισκιάζουν και στα πρωτοσέλιδα ακόμα και τις διαδικασίες τις εκλογικές, τις προεκλογικές. Αυτό συνέβη αυτές τις 35 μέρες. Με κλάδο, αγαπημένο κλάδο για μένα, να έχει κινητοποιήσεις για ένα μήνα και να συνεχίζει, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζει δυστυχώς για ένα μήνα. Και βέβαια ξέρετε τι προσπάθειες κάναμε, αλλά συνεχίζει. Εγώ αυτό που είδα πάλι ανθρώπους να ταλαιπωρούνται σήμερα στον Πειραιά ή κάπου αλλού, πραγματικά μου δημιούργησε άλλο ένα είδος πίκρας. Πίκρας πραγματικής. Διότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε αυτήν την περίοδο για να λύσουμε προβλήματα καυτά, αλλά το να βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για να πάρουν το φάρμακο, για να βλέπεις ανθρώπους να περιμένουν στα νοσοκομεία με τις ελλείψεις τις οποίες είχαν, για μένα είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το υποφέρω. Και θα βρω την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, να κάνω και πάλι μία έκκληξη εγώ. Δώστε, σε εμάς δεν δώσατε ανοχή. Και αναφέρομαι τουλάχιστον σε ένα τμήμα του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Δώστε ανοχή σε μία κυβέρνηση που ανέλαβε μόλις τώρα. Όχι για την κυβέρνηση. Για τους αρρώστους. Κλείνω την παρένθεση. Στα 35 αυτές μέρες υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Προμήθειες νοσοκομείων. Ευτυχώς είχαμε μία ευτυχή κατάληξη χτες στο ελεγκτικό συνέδριο. Κάναμε πολλή δουλειά και φαντάζομαι ότι τα χρήματα που έχουμε δώσει στα νοσοκομεία θα μπορούν πια να πάνε στο σκοπό, στις προμήθειες που και αυτές καταλήγουν στους ασθενείς μας. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Και άλλα προβλήματα, τα φάρμακα υψηλού κόστους. Προσπαθήσαμε, βρήκαμε λύσεις οι οποίες όμως έχουν ένα ορατό τέλος. Εσείς θα κληθείτε τώρα να τα επιλύσετε αν είναι δυνατόν σε μόνιμη βάση. Υπάρχουν και οργανωτικά και λειτουργικά, τα οποία βέβαια θα μου επιτρέψετε και το ακροατήριο να μην σας ταλαιπωρώ, να σας ενημερώσω μετά με λεπτομέρεια επάνω. Χτες ο Πρωθυπουργός έκανε, όπως τον άκουγα, σας έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο μία θα το έλεγα συμβουλή έδωσε, ή ότι πάντως αυτό το, η αποστροφή του λόγου του περί αυστηρής κριτικής από τον ίδιο μας τον εαυτό εμένα με χαρακτηρίζει σε όλη μου τη ζωή. Αυστηρότερος κριτής για τις πράξεις μου από μένα δεν υπάρχει. Σας είπα και στην αρχή που άρχισα την ομιλία μου ότι από τη στιγμή που υπάρχουν άτομα που αυτή τη στιγμή υποφέρουν, είτε γιατί δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, είτε γιατί περιμένουν σε ένα νοσοκομείο για να χειρουργηθούν και δεν υπάρχουν υλικά, είτε γιατί δεν παίρνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους, για οτιδήποτε, από αυτό και μόνο το γεγονός εγώ φεύγω από εδώ με πίκρα, έστω και αν ξέρω ότι έκανα αυτό που έπρεπε και ότι έκανα το καθήκον. Εύχομαι όταν εσείς θα αποχωρήσετε από εδώ να μην φεύγετε με αυτή την πίκρα, διότι θα έχετε επιτύχει στο στόχο σας, και ο στόχος σας είναι η υγεία των ασθενών, η υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Και αν μου επιτρέψετε, επειδή πολύ σύντομα η κυρία Σκουπούλη γνωρίζει για άλλο λόγο ότι κλείνω σχεδόν 50 χρόνια στον χώρο της υγείας, από την ώρα που μπήκα μέσα στην ιατρική σχολή της το 1962 της Αθήνας, θα μου επιτρέψετε να σας, όχι συμβουλή κι εγώ, μία παρένεση.
αν και οι δύο συνάδελφοι το Zoom είναι στο χώρο της υγείας, όταν η ρουτίνα μας τρώει η καθημερινότητα και υπογράφουμε χαρτιά, βλέπουμε νούμερα, βλέπουμε αποφάσεις, μερικές φορές παρασυρώμαστε. Πίσω από αυτά τα χαρτιά, πίσω από αυτές τις αποφάσεις, υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι είτε ασθενείς, είτε σε μια εντατική θεραπεία ή περιμένουν να χειρουργηθούν, είτε είναι σε ένα θάλαμο, είτε είναι και στους διαδρόμους μερικές φορές, ευτυχώς λιγότερο τώρα. Είναι εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν μιλάει κανένας. Μιλάνε δηλαδή, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μερικές φορές δρούν κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες και είναι πραγματικά ήρωες. Υπάρχουν και οι άλλοι, που βάζουν το ατομικό τους συμφέρον, είτε είναι οικονομικό είτε οτιδήποτε άλλο, της προβολής του εαυτού τους ή οτιδήποτε. Αυτοί οι άλλοι θα σας περιστοιχίζουν. Αγνοήστε τους. Ασχοληθείτε με τους πρώτους. Αυτό είναι μία παρένεση, αν και είμαι βέβαιος, επειδή σας γνωρίζω και τους τρεις, ότι αυτό θα είναι ο κανόνας της συμπεριφοράς σας ως υπουργοί αυτού του δύσκολου Υπουργείου. Εγώ να ευχαριστώ.